8 λεπτά παιχνιδιού στη Νέα Σμύρνη. Το πρώτο φάουλ εκτελεσμένο από τον Μπάντιτς για τον Πανιόνιο. Περνάει μπάλα από όλους και ένα γκολ από το Λαγωνικάκι. Ο Μαραγκός που εκτελεί το φάουλ γυρίζει με το κεφάλι του Ζουνίδης. Παίρνει τη δεύτερη κεφαλιά. Να το γκολ. Να το γκολ για τον Παναθηναϊκό από τον Μάρκου. Πριν το κόρνερ στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό εκτελεσμένο από τον Μάρκου. Ο Δόνης πετάγεται. Δεν μπορεί και ο Καλιτζάκης εξεπαφήσει. Μπάλα που φτάνει στον Γεωργιάδη. Το σούτι κόντρα και τον γκολ. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1. Δόνης πατάει πίσω για τον Γεωργιάδη που βλέπει τον Νιόπλια. Παίζεται δείχνω υπόπτης. Ο Νιόπλιας καλυπτόταν μόνο στο απέναντι στον Παρβαλιά. Στρώνει για το Δόνη που σε κενή εστία πραγματοποιεί το 1-3. Να λοιπόν που ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται το ότι όλος ο Πανιόνιος είχε προωθηθεί επιδιώκοντας την ισοφάριση. Και ο Παναθηναϊκός βγαίνει και πάλι μπροστά. Καπουράνης που βλέπει το Μαραγκό. Φεύγει κανονικά ο Μαραγκός. Νέα επικίνδυνη αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Με το Μαραγκό. Έχει βγει ο Μπαρμπαλιάς. Ξεφεύγει ο Μαραγκός. Δεν υπάρχει τέρμα στην εστία. Γυρίζει την μπάλα. Διώχνει ο Βόκολος με το κεφάλι. Τρέχει ο Νιόπλιας που προλαβαίνει. Ο Μπαρμπαλιάς παίρνει τη θέση του στην εστία. Το σούτ από τον Νιόπλια. Πέφτει ο Μπαρμπαλιάς. Χάνει την μπάλα και το 1-4. Να λοιπόν ένα ακόμα γκολ για τον Παναθηναϊκό. Στο 17ο για τον Παναθηναϊκό. Ωραία παλιά του Γρηγορίου για τον Κρουπνίκοβιτς. Μέσα στην περιοχή Ελίσσα τον Κρουπνίκοβιτς. Κάνει τη σέντρα, πέφτει και διώχνει με κεφαλιά ψαράκι ο Καπουράνης στην τελευταία στιγμή σε κόρνερ. Το κόρνερ εκτελείται βλασαριστά έξω για τον Γρηγορίου. Το δυνατό σου του Γρηγορίου και τον γκολ από τον Μιρτσέκη. Ο Μιρτσέκης πετάχτηκε.